Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing. Είδατε το βίντεο που κάναμε με το φίλο Δημήτρη ή αλλιώς Evergamer για τα βιβλία. Εκείνες τις μέρες που έκανα το βίντεο, το μόνταρα και το ανέβαζα, έτυχε να δω μια προσφορά. Ο Anubis, ο εκδοτικός οίκος, είχε βγάλει εκπτώσεις έως 80% σε βιβλία. Πρόσφατα είχα αγοράσει από το Insomnia την τριλογία την Dragonlance Δράκη, και είναι Δράκη στην Ανοιξιάτικη Αυγή, Δράκη στο Φθινοπορεινό Δειλινό και άλλο ένα. Λοιπόν, αγαπημένα βιβλία, τα έχω λιώσει πραγματικά, τα έχω λατρέψει, και μέσα από αυτό μου έχει δημιουργηθεί ήθελα να πάω να πάρω να διαβάσω για την ιστορία ενός χαρακτήρα του wrestling, αν θυμάμαι καλά το όνομα, ο οποίος είναι ο μάγος της υπόθεσης, και από ό,τι είδα έχουν πολλά βιβλία γραφτεί γι' αυτόν. Ο εκδοτικός οίκος που έβγαζε τα βιβλία αυτά και τα βγάζει είναι ο Anubis. Οπότε τα συνδύασα, και το κάθε βιβλίο εκεί που έκανε 14-15 ευρώ, συγγνώμη, είδα ότι έπεσε η τιμή του στα 4. Οπότε δηλαδή πήρα, πρέπει να είναι 11 βιβλία συνολικά, τα οποία θα κόστιζαν 150 5 ευρώ περίπου, τα πήρα όλα μαζί 140 ευρώ πάνω κάτω. Τρομερή ευκαιρία, θέλω πάρα πολύ να διαβάσω τα συγκεκριμένα βιβλία και θα τα διαβάσω και θα σας τα δείξω. Βαρύ, τεράστιο το πακέτο του από Anubis, βλέπετε, έχει και εδώ. Δεν με ενδιαφέρει αν θα κάνω διαφήμιση ή όχι, τα αγόρασα, αλλά θεωρώ πολύ ωραίο το ότι υπάρχουν οι εκπτώσεις στο συγκεκριμένο κατάστημα και μπορείτε να βρείτε και νουβέλες και κόμικ, γιατί όσοι ξέρετε ο Anubis είναι εκδοτικός οίκος, ο οποίος εκτός από τέτοια βιβλία φαντασίας βγάζει και κόμικς αρκετά, της DC και Marvel, και γενικά ψάξτε το, μπείτε τσεκάρετε, δεν σας βάζω το link, μπορείτε να πάτε το googlάρετε και ψάξτε το μόνοι σας. Λοιπόν, αφού τα καταφέρω να το ανοίξω. Γενικά έχω ένα φόβο με τα βιβλία, επειδή την έχω ξαναπατήσει. Θα ήθελα λίγο καλύτερη συσκευασία, είναι η αλήθεια, γιατί είναι πολύ εύκολο να τραυματιστεί το βιβλίο. Μια φορά να πέσει από αυτό που κουβαλάει στη μεταφορική και τέλος. Αλλά εντάξει, λοιπόν, με τα μεταφορικά μαζί με να μου βγήκε και την αντικαταβολή 47 ευρώ σύνολο. 40-41 τα βιβλία και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πριν όμως να αρχίσω τα βιβλία του σειράς, θα σας δείξω ένα που ήθελα να διαβάσω πάρα πολύ. Γιγαντιαία οστά του Beagle. Έχει 3 ιστορίες, 4 μέσα, πόσες έχει. Η τιμή του έχει και αυτή αυτού έπεσε πάρα πολύ από τα πόσο είχε στα 4 ευρώ, 4,5-5 πόσο το πήρα. Και ξεκινάμε. Τα βιβλία του καθένα από αυτά έχει 400 σελίδες. Οπότε στην ουσία είναι σαν να μου βγαίνει ένα λεπτό η σελίδα. Σκεφτείτε δηλαδή. Εντάξει. Εάν αγαπάτε τα βιβλία, θα σας δείξω ένα-ένα. Στη δίνη του πολέμου, Brothers in Arms, είναι οι δύο χαρακτήρες. Αν θυμάμαι καλά, τον αδερφό του λένε Κάραμον. Λοιπόν, και είναι νομίζω 3 τριλογίες ή 4 τριλογίες, γιατί αυτά πάνε σε τριλογίες. Ο καιρός των διδήμων, Δράκη στα βασίλεια των Άνων. Βλέπετε πάνω γράφει βιβλίο 1. Ο θρύλος του Χούμα. Αυτό είναι εκτός τριλογίας. Είναι στην ουσία ο Χούμα. Βιβλίο 1. Έχει και άλλα και δεν τα πήρα. Πρέπει να τα τσεκάρω και τα υπόλοιπα. Γενικά ο Χούμα είναι ο πιο θρυλικός υπότης των υποτών της Ολάμια, νομίζω. Ο οποίος έσφαξε τους πρώτους δράκους. Έφτιαξε την λόγχη του, την περιβόητη λόγχη του Χούμα, αν δεν κάνω λάθος. Τους ξεκλήρισε. Δράκη του μάγου της Κλεψίδρας. Όλα αυτά είναι Lost Chronicles. Μετά η δοκιμασία των διδήμων, πώς πήρε στην ουσία τις δυνάμεις του wrestling. Γενικά Dragonlance τα λατρεύω. Για κάποιο λόγο μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι λίγο F7, δεν ξέρω πώς τα βρίσκει ο καθένας, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Soulforge, το αμόνι της μαγείας. Ο πόλεμος των διδήμων, βιβλίο 2. Και το τελευταίο, Δράκη ενός μεγαλόπρεπου ουρανού.
Αυτά είναι. Πάνω κάτω 11 βιβλία πρέπει να είναι όλα μαζί, αν δεν κάνω λάθος. Και μέσα είναι και η απόδειξη. Τσεκάρετε το. Πιο πολύ να σας πω την αλήθεια, το συγκεκριμένο βίντεο, εντάξει, δεν το κάνω για να σας πω πόσο γαμάτη σειρά είναι. Το ξέρω. Όσοι ασχολούνται με Dragonlance ξέρουν πόσο γαμάτο είναι. Αυτό που πιο πολύ το κάνω είναι για να τσεκάρετε και να ψάξετε λίγο αν σας ενδιαφέρει και εσάς και προλάβετε, ίσως δεν ξέρω πότε θα βγάλω το βίντεο αυτό. Αλλά μπορεί να προλάβετε τις εκπτώσεις, ψαχτείτε, έχει πολλά βιβλία, έχει νουβέλες, έχει κόμικ, έχει τις Παναγιά στα μάτια. Οπότε, ναι, δείτε το. Dragonlance, baby! Και μείνετε συντονισμένοι, ζητήσατε να κάνουμε και άλλα βίντεο με βιβλία με τον Δημήτρη, να προτείνουμε τα αγαπημένα μας. Γενικά, μια αγαπημένη τριλογία φαντασίας είναι τα Dragonlance, αυτά τα τρία βιβλία που σας είπα, τώρα θα γίνουν και άλλα προφανώς. Να έχετε μια όμορφη μέρα και μείνετε συντονισμένοι, έρχονται πολλά πραγματάκια. Γεια σας παιδιά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Και διαβάζετε κανένα βιβλίο, είναι ωραίο.